Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα παραμείνει κλειστή η διάβαση του ΟΣΕ στην οδό Μπότσαρη λόγω εργασιών για την αναβάθμισή τη και την τοποθέτηση ελαστικών ταπίτων. Ο Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέας Μπέος επιθεώρησε το μεσημέρι την πρόοδο των εργασιών και ξεκαθάρισε ότι αποτελούν πρωτοβουλία του Δήμου και όχι του ΟΣΕ. Σήμερα γράφτηκε ότι αυτό το έργο κατασκευάζεται από τον ΟΣΕ. Αν έχουν αποδείξει να τι φέρουν, αλλά είναι λυπηρό να στεκόμαστε σε αυτό το πράγμα. Εμεί κάνουμε μόνο και κάτι συγκεκριμένο και κάτι απλό. Βοηθάμε και προσπαθούμε να κάνουμε έργα προς όφελος της πόλης και των πολιτών και τίποτα παραπάνω. Δεν διεκδικούμε ούτε κανένα βραβείο ούτε τίποτα άλλο. Ας αναλογιστείτε όμως ένα απλό έργο, συγκεκριμένα αυτό το έργο, γιατί τόσα χρόνια δεν το έκανε κανένας. Αφορά την ανακατασκευή, την πλήρη ανακατασκευή της διάβασης, λοιπόν, για λόγους αντοχής και ευστάθειας, λοιπόν, αντικαθίστανται οι γραμμές, αντικαθίστανται οι σωτήρες, αντικαθίστανται το υλικό που υπάρχει από κάτω, τα αδρανή υλικά, μπαίνουν υφάσματα για να προστατέψουν την επιδομή από την υγρασία και καταλήγουμε να βάλουμε ελαστικές πλάκες οι οποίες θα διευκολύνουν και θα απλουστέψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, έχουν τροποποιηθεί οι κυκλοφοριακές συνθήκες στις οδούς Βυζαντίου και Κολοκοτρών, η ένθεν και ένθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ οι επιβάτες του ΟΣΕ μεταφέρονται με λεωφορεία του οργανισμού μέχρι τα Μελισσάτικα και στη συνέχεια επιβιβάζονται στις αμαξοστοιχίες. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η εκτέλεση ανάλογων εργασιών και στη διπλή ισόπεδη διάβαση των οδών Ζάχου και Αλαμάνας.